τρεις τα ξημερώματα στο ταβάνι στα πατώματα. Τρεις τα ξημερώματα. Ένα καινούριο τραγούδι. Δεν ξέρω τώρα αν ήθελε να με εκδικηθεί ο στιχουργός, ο κύριος Θεοφάνους, με ένα τέτοιο τραγούδι για πρόστιμο συνέχεια. Δηλαδή, τι ώρα. Τρεις τα ξημερώματα. Έχει περάσει η ώρα. Δεν γίνεται να. Είναι τρεις τα ξημερώματα. Δεν σε έχει σταματήσει εσένα κανένας να σου κάνει έλεγχο, γιατί υπάρχουν εδώ μπλόκα διάφορα. Υπάρχουν διάφορα μπλόκα. Εγώ το πρόστιμο το έφαγα την πρώτη καραντίνα. Οπότε, α, ναι. Ναι. Τι είχε πάει και εσύ για τυρόπιτες όπως ο Γονίδης. Όχι, όχι, δεν νομίζω να δώσω ένα πρόστιμο στα μάτια. Είχε την απόδειξη. Λοιπόν. Όχι, τι έκανα. Έσκασα μέσα στο σπίτι, βγήκα 4 ώρα το πρωί με το αυτοκίνητο να κάνω μια βόλτα εδώ στη Γλυφάδα, γύρω από το σπίτι μου και με σταματήσανε. Μου λέει. Κοιταχτήκαμε στα μάτια γιατί φύγανε τις μάσκες. Μου λέει ένα λεπτάκι να σου γράψω μια κλίση. Του λέω όσο πιο γρήγορα γίνεται για να πάω πίσω. Αυτό ήταν. Αλήθεια. 150 ευρώ. Ξαφνικά δεν θέλεις τη ζωή σου και ξεχνάς τι πέρασα μαζί σου. Σκεφτόσουν έτσι τον εαυτό σου, γιατί βλέπουμε και πολλούς τραγουδιστές που κάνουν και τους παρουσιαστές και είναι και σε μια κριτική επιτροπή. Δηλαδή, θα σκεφτόσουν έτσι τον εαυτό σου σε κάποιον από αυτούς τους ρόλους. Δεν θα έκανα τον παρουσιαστή. Αν μου προτείναν τη θέση του παρουσιαστή, θα κοιτούσα να μάθω και να κάνω ό,τι πρέπει για να μπορώ να ανταπεξέλθω στο ρόλο του παρουσιαστή και όχι να παρουσιάζω σαν τραγουδιστής. Υποκλίνομαι στην ομορφιά σου και μαγεύομαι. Σκέφτεσαι έτσι τον εαυτό σου σε λίγα χρόνια κάτω από το δέντρο με τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου? Όχι. Όχι. Το σκέφτεσαι, εσύ όμως είναι μεγάλος, δεν είναι. Γιατί, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν σου λέει η μαμά σου πότε θα παντρευτείς. Αν πηγαίναμε με τη μαμά, θα έπρεπε να παντρευτώ από το 25. Δεν περιμένω τα Χριστούγεννα και τον Άι Βασίλη για να αισθανθώ ωραία με την οικογένειά μου. Θα ήθελα με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και την γυναίκα μου να είμαι έτσι κάθε μέρα. Επειδή έλειπα και επειδή τραγουδούσα πάρα πολλά χρόνια, ήμασταν στα μαγαζιά, μου έλειπε αυτό, να κάνω Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Η καραντίνα σε έφερε πιο κοντά με την Εύη Σαλταφερίδου και να πεις ότι θέλω να ζήσω με έναν άνθρωπο και να περνάω στιγμές όμορφες. Αυτό δεν νομίζω τώρα ότι το έχει κάνει η καραντίνα, προς Θεού. Νομίζω αυτό θα το δείξει η σχέση στα επόμενα της βήματα. Είναι τρεις τα ξημέρα.